Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση του RTV. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα οι μαθητές και οι μαθήτριες της Τρίτης Λυκείου από τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας που θα συμμετέχουν την φετινή χρονιά στις εξετάσεις με στόχο να διεκδικήσουν μία θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Σε μία χρονιά πρωτόγνωρη που κράτησε μακριά από τις σχολικές αίθουσες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού τους μαθητές και τις μαθήτριες της Τρίτης Λυκείου για 5 ολόκληρους μήνες και με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, οι μαθητές φτάνουν πλέον στην τελική ευθεία. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας της Ηπείρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Καμπουράκη. Κύριε Καμπουράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στην τελική ευθεία, όπως είπαμε και λίγο πριν, για τις πανελλαδικές εξετάσεις οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα και να πούμε τα πλέον βασικά. Πώς θα είναι η διεξαγωγή των εξετάσεων. Τι δηλαδή θα πρέπει να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Καταρχήν να σας πω και να διαβεβαιώσω και τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους ότι από την πλευρά της διοίκησης της εκπαίδευσης και του Υπουργείου Παιδείας έχουμε κάνει τα πάντα, ούτως ώστε τα παιδιά να γράψουν κάτω από τις καλύτερες δυνατές δεδομένων των συνθήκων προϋποθέσεις. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση, όμως έχουν γίνει τα πάντα, έχουν γίνει προετοιμασίες, έχουν γίνει δοκιμαστικές λήψεις θεμάτων. Τα πάντα λειτουργούν και είμαστε έτοιμοι. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, γνωρίζουμε όλοι ότι οι υποψήφοι αλλά και οι εκπαιδευτικοί και το βοηθητικό προσωπικό των σχολείων για να εισέλθουν σε κάθε εξεταστικό κέντρο θα πρέπει προηγουμένως να έχουν κάνει το self-test ή οποιοδήποτε άλλο τεστ και να έχουν την βεβαίωση ότι το τεστ είναι αρνητικό. Σωστά. Αυτή είναι η προϋπόθεση για οποιονδήποτε θέλει να εισέλθει σε εξεταστικό κέντρο. Βέβαια, έχει διευκρινιστεί από το Υπουργείο Παιδείας ότι αν υπάρξουν κάποιες περιπτώσεις όπου τα self-test που θα κάνουν τα παιδιά ή κάποιοι εκπαιδευτικοί βγουν θετικά, τότε τα παιδιά έχουν το περιθώριο να μπουν σε επαναληπτικές εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Όμως, κοιτάξτε, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί έχουν πάρει τα self-test πολύ νωρίτερα από την Πέμπτη. Συνεπώς, μεσολαβούν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έχουμε 3 μέρες περιθώριο στην περίπτωση που να το τεστ βγει θετικό να κάνουν το επαναληπτικό για να γίνει επιβεβαίωση. Εάν γίνει επιβεβαίωση και το τεστ βγει θετικό, τότε παίρνουν μία βεβαίωση από δημόσια υγειονομική αρχή και τα παιδιά θα την καταθέσουν, υπάρχει μία διαδικασία και θα πάνε στην επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Ωραία. Πάμε τώρα και στο διαδικαστικό κομμάτι που είναι η διεξαγωγή, όπως είπαμε, των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Και στη μάχη των εξετάσεων από την Ήπειρο γενικότερα, πόσοι μαθητές και μαθήτριες ρίχνονται? Από την περιφέρεια τη δική μας της Ηπείρου, το σύνολο των υποψηφίων είναι 2.956. Και έχουμε οργανώσει 38 εξεταστικά κέντρα. Και αν σας ρωτούσα ειδικότερα για την Άρτα... Να σας πω, οι υποψήφοι μας από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας από ΓΕΛ, γενικά λύκεια, είναι 437. Και έχουμε 7 εξεταστικά κέντρα για τους αποφύτους και τελειοφύτους των ΓΕΛ. Και επίσης έχουμε 175 υποψηφίους από ΕΠΑΛ και ένα εξεταστικό κέντρο. Θέλω να σας πω επιπλέον ότι στην Ήπειρο υπάρχουν 2 εξεταστικά κέντρα για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Το ένα είναι στα Γιάννενα και το άλλο είναι στην
άρτα. Ούτως ώστε να καλύψουμε και χωροταξικά αυτές τις περιπτώσεις των παιδιών και να μην χρειαστεί να κάνουν μεγάλες μετακινήσεις. Κύριε Καμπουράκη, οι εξετάσεις, όπως είπαμε, ξεκινούν την Δευτέρα, 14 Ιουνίου, για τα γενικά λύκεια, την Τρίτη ξεκινούν για τα επαγγελματικά λύκεια. Πότε ολοκληρώνονται? Έτσι. Έχουν βγει τα προγράμματα, γνωρίζουν πότε ολοκληρώνονται. Επίσης έχουν βγει το πρόγραμμα για τα ειδικά μαθήματα. Ναι. Έτσι, για τα 22 ειδικά... και 23, για να το πούμε, ολοκληρώνονται οι εξετάσεις των... Καλά. Ακολουθούν οι εξετάσεις στα ειδικά, ειδικά μαθήματα. Ναι. Η εξέταση στα αγγλικά γίνεται σε κάθε μία περιφερειακή ενότητα. Για τα άλλα ειδικά μαθήματα γνωρίζουν οι υποψήφοι που θα είναι τα εξεταστικά τους κέντρα. Τι ώρα θα πρέπει να προσέρχονται το πρωί και ποια είναι η ώρα στην οποία μπορεί κάποιος υποψήφιος να βγει από την αίθουσα? Κοιτάξτε, καταρχήν γνωρίζουν οι υποψήφοι, θα πρέπει 8 η ώρα, 8 παρατέταρτο, όλοι να είναι στα εξεταστικά κέντρα. Θέλω να πω με αυτή την ευκαιρία να αποφευθούν οι συνωστισμοί των γονέων. Το γνωρίζουμε αυτό και είναι κατανοητό ότι οι γονείς θέλουν να συμπαρασταθούν στα παιδιά τους, βεβαίως, αλλά να αποφευθούν οι συνωστισμοί έξω από τα εξεταστικά κέντρα. Δεν είναι προς όφελος των παιδιών μας αυτό. Φέτος είναι οι ειδικές οι συνθήκες. Το πότε μπορούν να φύγουν από το εξεταστικό κέντρο, κάθε φορά που έρχονται τα θέματα, ναι, υπάρχει ενημέρωση, ναι, και γράφεται και στον πίνακα χρόνος δυνατής αποχώρησης. Κάθε φορά η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μας λέει το χρόνο δυνατής αποχώρησης. Δεν θέλω να προκαταλάβω, αλλά συνήθως περίπου μετά από μία ώρα αφότου δοθούν τα θέματα, ναι, μπορούν τα παιδιά θέλουν να αποχωρήσουν. Τώρα φαντάζομαι ότι εσείς... Ναι, θα πρέπει να καθίσουν να εξαντλήσουν όλο το χρόνο που τους διατίθεται, το τρίο. Και το λέτε. Έτσι, για να δώσουν ό,τι γνώσεις έχουν και να καλύψουν πλήρως τα θέματα. Τώρα, εσείς στην τελική ευθεία που είναι οι εξετάσεις, έχετε οργανώσει τα πάντα ώστε να διασφαλιστεί και το αδιάβλητο των εξετάσεων και όπως κάθε χρόνο τα πάντα να είναι στη θέση τους, ώστε τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς λίγο πριν, απερίσπαστα να μπορούν να συγκεντρωθούν στις εξετάσεις τους, όπως επίσης και οι καθηγητές και οι εκπαιδευτικοί, να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους. Βεβαίως. Και όπως γνωρίζετε, ο θεσμός των πανελλαδικών εξετάσεων έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Είναι από τους θεσμούς οι οποίοι είναι αδιάβλητοι. Και γι' αυτό το θέμα βεβαίως έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Παραδείγματος χάρη, όπου υπήρχαν πολύ μικρά εξεταστικά κέντρα, φροντίσαμε οι μαθητές να μετακινηθούν στο πλησιέστερο, ούτως ώστε να υπάρχει ένας αριθμός μαθητών ικανός. Δηλαδή να μην έχουμε περιπτώσεις που σε ένα μάθημα ενδεχομένως να εξετάζεται μόνο ένας μαθητής. Αυτό δεν μας βοηθάει για να συντηρήσουμε την αδιαβλητότητα του συστήματος. Τα έχουμε λάβει όλα υπόψη μας. Όπως και ξεκινήσαμε χθες με τις οδηγίες προς τους βαθμολογητές. Στα Γιάννενα έχουμε και βαθμολογικό κέντρο. Που βεβαίως δεν θα βαθμολογηθούν τα γραπτά των δικών μας παιδιών. Βαθμολογηθούν γραπτά από άλλες περιφέρειες, νομούς και περιφέρειες. Έτσι. Πριν κλείσουμε, θέλω να απευθύνετε το δικό σας μήνυμα στους μαθητές και στις μαθήτριες εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε κάνει τα πάντα ούτως ώστε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Θέλω να πω στους μαθητές και στις μαθήτριές μας να έχουν αυτοπεποίθηση και πίστη στις δικές τους δυνάμεις. Να τους ευχηθώ καλή επιτυχία και
Εμείς από την πλευρά της πολιτείας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε όλο αυτό το εγχείρημα να γίνει κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοπεποίθηση, πίστη στις δυνάμεις μας και όλα θα πάνε καλά όπως πήγαν και στην περσινή χρονιά που και αυτή έγινε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καμπουράκη. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σαν χάρτινος πύργος κατέρευσε ένα παλιό και εγκαταλελειμμένο σπίτι στην τοπική κοινότητα Κωστακιών του Δήμου Αρταίων, προκαλώντας αναστάτωση στους περίοικους. Σαν χάρτινος πύργος κατέρευσε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο σπίτι στην τοπική κοινότητα Κωστακιών του Δήμου Αρταίων, προκαλώντας αναστάτωση στους περίοικους. Πιο συγκεκριμένα, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, μέσα σε ένα υπόκοφο βουητό κατέρευσε το ετοιμόροπο σπίτι, για το οποίο οι γείτονες είχαν εκφράσει, όπως οι ίδιοι λένε, τους φόβους και τις ανησυχίες τους, αποστέλνοντας έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες κατεδάφισης. Δυστυχώς, το παλιό οίκημα έγινε ένα σωρός από πέτρες και ξύλα, προξενώντας ζημιές και σε παρακείμενα σπίτια. Στα λίγα λεπτά που χρειάστηκε να ισοπεδωθεί, οι περίοικοι έτρεξαν να ειδοποιήσουν την αστυνομία και την πυροσβεστική, ενώ κάποιοι έκαναν λόγο σύμφωνα με πληροφορίες ότι στο σπίτι αυτό διέμεναν και μετανάστες, κάτι που έκαναν γνωστό στις αρχές και απευχόμενοι εκείνη την ώρα να βρίσκεται κάποιος ή κάποιοι μέσα. Έτσι, η απομάκρυνση των ερειπίων έγινε με μεγάλη προσοχή και με προσεκτικούς χειρισμούς, ώστε να ελεγχθεί εξονυχιστικά όλος ο χώρος. Ματαριά, η κλιματαριά εκεί πέρα, να μην το δέντρο και η μανταρινιά, όλα διαλύθηκαν από εδώ μέσα. Έπεσε αυτό ξαφνικά? Ξαφνικά, εγώ ήμουν εδώ, ράντιζα το πρωί, και άκουσα, έπεσε ένα πάνελ κάτω. Λοιπόν, και φοβήθηκα. Και ευτυχώς που έφυγα, γιατί αργότερα να πούμε, ύστερα από μισή ώρα να πούμε, κατέρευσε το σπίτι. Thank you.
πείτε μας λίγο τι έχει. Καλησπέρα. Τι βλέπουμε πίσω μας. Πίσω μας είναι ένα εγκατελειμμένο σπίτι το οποίο έπεσε. Έχουμε από το 2019, παλεύουμε σε πολεοδομίες, σε τεχνικές υπηρεσίες, στο Δήμο, όπου μπορούμε να πούμε. Έχουμε στείλει εξώδικα, έχουμε κάνει τις κινήσεις όλες τις νομικές. Δεν έχει γίνει τίποτα. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτοψία πάλι από το Δήμο. Θα το ρίξουν, τελικά έπεσε. Έχει κάνει ζημιά στο σπίτι μου. Μεγάλη ηλική ζημιά, είμαστε τυχεροί. Το σπίτι σας είναι αυτό που βλέπουμε δίπλα. Και στο γείτονα του κ. Παπαδημητρίου από πίσω έχει κάνει ζημιά. Είμαστε τυχεροί που δεν παίζαν παιδάκια, γιατί εδώ είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε τα αυτοκίνητά μας. Είμαστε γενικά τυχεροί μέσα στην ατυχία μας. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να γίνει πρώτα η ζημιά και μετά να ευαισθητοποιηθεί Δήμος και οποιοδήποτε άλλος. Είχατε κάνει κινήσεις πιο πριν ώστε να. Το 2019 παλεύω και τελικά τα κατάφερα τώρα το 2021 να ευαισθητοποιηθούν και να αρχίσει να τρέχει η διαδικασία. Αλλά μας έφαγε άλλη μια φορά η γραφειοκρατία. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε θύματα. Τώρα η πυροσβεστική ψάχνει μέσα, μήπως υπήρχε κάποιος άστεγος, Πακιστανός, μήπως υπάρχει μέσα θάνατος, οτιδήποτε. Ερχόντανε και μένανε μέσα άνθρωποι δηλαδή. Ήταν βράδια που ακούγαμε θορύβους και ήταν βράδια που είχαμε δει και Πακιστανός να είναι μέσα. Αυτά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να θα κινήσω τις νόμιμες νομικές διαδικασίες που χρειάζονται για να με αποζημιώσουν. Τουλάχιστον, δόξα τω Θεώ, δεν πάθαμε κάτι στην υγεία μας. Τουλάχιστον τα υλικά να μας τα αποζημιώσουν. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης, ο Δήμος, ο δεν ξέρω ποιος. Τώρα βλέπουμε έχει φέρει είναι το μηχάνημα. Μόλις έγινε το ατύχημα, ευαισθητοποιήθηκαν όλοι. Ενώ πριν δεν μπορούσε ο Δήμος να μπει μέσα, ήταν ιδιοκτήτη άλλο, δεν μπορούσε εκείνο, δεν μπορούσε τ' άλλο. Ξαφνικά μέσα σε 5 λεπτά ήρθαν όλοι. Ενώ πριν δεν μπορούσε να έρθει κανένα, τώρα ήρθαν όλοι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συγκινηθήκατε και ήρθατε. Καλησπέρα. Μένετε κι εσείς εδώ δίπλα ακριβώς από το σπίτι το οποίο δίπλα έχει πέσει. Και δίπλα είναι και το οικόπεδο μου, το οποίο έχει δέντρα μέσα να πούμε και καταστράφηκε γι' αυτό. Λοιπόν, δυστυχώς παρόλο τις ενέργειες που κάναμε 3 χρόνια τώρα, η δημοτική υπηρεσία δεν βοήθησε καθόλου. 8 φορές πήγα στον Δήμαρχο για να του μιλήσω και πάντα ήταν σε διάσκεψη. Δεν μπόρεσα να το συναντήσω. Πήγαινα στην πολυοδομία, η πολυοδομία με έστελνε στο τμήμα καταδαφίσεων. Το τμήμα καταδαφίσεων έλεγε ότι είναι θέμα χρόνου και ξέρω εγώ και περίμεναν δηλαδή να πέσει μόνο. Δηλαδή μου λέγανε ότι θα καταδαφιστεί και εγώ δεν το καταλάβαινα. Εσείς δεν τραυματιστήκατε από θαύμα γιατί είδαμε ότι μέσα στο οικόπεδό σας, στον κήπο που διατηρείτε δίπλα ακριβώς, έχουν πέσει μέσα συντρίμμια. Εγώ σήμερα ακριβώς ράντιζα τα δέντρα. Τα κλίματα και τις πορτοκαλές, λιμονιές που είχα εκεί πέρα. Και μόλις είδα το πρώτο αυτό να πέφτει, το πρώτο πάνελ να πέφτει, λοιπόν φοβήθηκα και βγήκα παρέξω και την γλίτωσα. Δυστυχώς, ο Δήμος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των πολιτών, δεν έκανε τίποτε. Συνέχεια, 3 χρόνια, δεν αφήσαμε τίποτε. Μέχρι εξώδικα το στείλαμε, μέχρι αυτά, δεν κουνήθηκε φύλο. Και τώρα βλέπουμε μαζευτήκαν όλοι εδώ πέρα και ότι δήθεν είναι απάνω κατά πάνω στο Δημότη, για την ασφάλεια του Δημότη. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μένουμε λοιπόν στο θέμα κατάρρευσης του σπιτιού, του ετοιμόρροπου σπιτιού στην τοπική κοινότητα Κωστακιών, που όπως είπαμε προκάλεσε την αναστάτωση των περίοικων. Και δικαίως, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε τον Αντιδήμαρχο Αρταίων, τον κύριο Δημήτρη Σφίκα, ο οποίος θα δώσει τις απαντήσεις στους κατοίκους, οι οποίοι με καταγγελτικό λόγο ακούσαμε να λένε ότι αν και είχαν απευθυνθεί, κύριε Σφίκα, στην Δημοτική Αρχή και είχαν πει το πρόβλημά τους, εκφράζοντας και τους φόβους τους ότι αυτό το σπίτι είναι ετοιμόρροπο και ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή οτιδήποτε, θα μπορούσαν να υπάρχουν ακόμα και χειρότερα, αφού κάποιοι είπαν ότι έμεναν μέσα ακόμη και μετανάστες, ότι δεν είχαν γίνει οι ενέργειες αυτές από τη Δημοτική Αρχή. Κατά πόσο ή όχι υπάρχουν ευθύνες σε τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, εγώ αρχικά να πω ότι συμμερίζομαι την αγανάκτηση των πολιτών. Ωστόσο, αυτό που έχω να πω είναι ότι η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής αφορά κοινόχρηστους χώρους και όχι ιδιωτικούς. Το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν ιδιοκτησίας. Mm. Υπήρχε ένας ιδιοκτήτης. Mm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα είχαν γίνει κάποιες ενέργειες ως προς το ακίνητο το συγκεκριμένο, μαζί με το οικόπεδο εκεί πέρα,
από την τράπεζα και βρισκόταν σε πληστηριασμό. Ναι. Λοιπόν, εφόσον βρισκόταν σε πληστηριασμό το οικόπεδο, η κυριότητα όμως παρέμενε στους ιδιοκτήτες. Αυτό που έγινε τώρα εκεί πέρα ήταν... Ναι, αυτό δηλαδή το σπίτι το είχε πάρει η τράπεζα λόγω χρεών. Αυτό το δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, το είχε πάρει η τράπεζα. Το είχε βγάλει σε πληστηριασμό η τράπεζα. Αυτή είναι και η λεπτή ισορροπία την οποία προφανώς κάποιοι δεν γνωρίζουν. Ναι. Αλλά η κυριότητα ωστόσο ανήκε στους ιδιοκτήτες. Μάλιστα. Λοιπόν, οι ενέργειες που έγιναν από το Δήμο όταν έγιναν και οι ανάλογες αιτήσεις από το Δήμο Αρταίων ήταν οι εξής. Εφόσον, επαναλαμβάνω, η ευθύνη βαραίνει το Δήμο εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστους στους χώρους. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για ιδιοκτησία. Ναι. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολο να μπει ο Δήμος μέσα σε ιδιοκτησίες. Mm-hmm. Οι ενέργειες λοιπόν που έγιναν ήταν οι εξής. Έγινε μία κοινοποίηση ότι πέρασε επιτροπή το συγκεκριμένο κτίριο και εκείνη, το εφόσον έγινε μία καταγγελία, μία αίτηση, όπως θέλετε πείτε το, mm-hmm. Πέρασε από την Επιτροπή Ετοιμορόπων, που αποτελείται, αν θυμάμαι καλά, από τρία άτομα. Η Επιτροπή το έκρινε όντως ετοιμόροπο. Από εκεί και πέρα. Έγιναν οι ενέργειες, στάλθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα και στον ιδιοκτήτη του ακινήτου αλλά και στην τράπεζα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταδιαφεστεί όπως καταλαβαίνετε το κτίριο. Mm-hmm. Λοιπόν, ενώ με συγκεκριμένη προθεσμία. Η προθεσμία ωστόσο παρήλθε και δεν έγινε καμία ενέργεια. Η επόμενη ενέργεια που έγινε από εμάς άμεσα ήταν βάσει του άρθρου 32 να γίνει με κάποιο τρόπο. Η κατεδάφιση από εμάς με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Mm. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς, γιατί θα μπορούσαμε όπως είπατε και εσείς στην αρχή να υπάρχουν και χειρότερα, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει έστω και... Ένας άνθρωπος. Ακριβώς. Λοιπόν, προηγήθηκε η κατάρρευση των ενεργειών των δικών μας που ήταν ήδη όπως σας είπα σε μια διαδικασία που έτρεχε αυτή τη στιγμή και να πω ότι... Μέσα σε αυτή τη διαδικασία που το βάλαμε στο άρθρο 32, κάναμε και τροποποίηση του αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίησή του και βάλαμε το ποσό των 10.000 ευρώ για να προκειμένου να μπει εργολάβος και να κατεδαφίσει το κτίριο. Αν κρίνεται ένα σπίτι ως ετοιμόροπο ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να επέμβει η Δημοτική Αρχή διασφαλίζοντας, αν θέλετε, τους περίοικους. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό σας το ρωτώ. Όταν πρόκειται για ιδιοκτησία, σας επαναλαμβάνω, όχι. Όταν υπάρχει ιδιώτης, όταν υπάρχει ιδιοκτησία, όχι. Όταν υπάρχει κοινόχρηστος χώρος, ας είναι ετοιμόροπο. Ναι. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία, δεν μπορούμε να μπούμε σε ιδιοκτησίες. Mm-hmm. Μόνο όταν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο, τότε στην ουσία είναι και δικό μας και τότε μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα. Σας έχει ενημερώσει κάποιος το τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή. Ο ιδιοκτήτης αδιαφορεί για τους δικούς του λόγους, οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης. Υπάρχουν όμως γύρω-γύρω, δεν μπορεί να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα, αυτό ρωτώ. Και εσάς καταρχήν, ως Δημοτική Αρχή, αν θα μπορούσατε κάτι να κάνετε, γιατί είναι η μοναδική περίπτωση, δεν υπάρχουν άλλα σπίτια τέτοια στην Άρτα. Από όσο γνωρίζω, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη, ο Δήμαρχος έχει αποκλείσει. Κάποιο οδό, ώστε να μην μπορούν να υπάρχουν διερχόμενοι. Είναι στην οδό Μανολιάσης, έχετε δίκιο. Έτσι. Αποκλείσαμε τους δημοτικούς δρόμους, τις δημοτικές οδούς που είναι περιμετρικά. Για να μην υπάρξει κίνδυνος για κανένα διερχόμενο. Και αυτό το ακίνητο το είχαμε εντάξει στο άρθρο 32, με τη διαδικασία δηλαδή του κατεπήγοντος, προκειμένου να γίνουν άμεσα ενέργειες για την κατεδάφισή του. Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε αύριο το πρωί, ας πούμε, το GCB και να πάμε να πούμε ότι το γκρεμίζουμε. Ναι. Ναι. Αυτό. Όσο πιο σύντομα μπορούμε όμως, αντιλαμβανόμαστε και εμείς τους κινδύνους που ενέχουν τέτοια ακίνητα, ναι. Και κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες το συντομότερο δυνατόν. Mm-hmm. Πρώτα όμως, και το επισημαίνω αυτό, είναι ότι θα πρέπει να ειδοποιήσουμε τους ιδιοκτήτες και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή υπήρχε μία σύγχυση, θα την έλεγα εγώ, έτσι, γιατί... υπήρχε και η τράπεζα στη μέση, η οποία τράπεζα, επαναλαμβάνω, ότι το έβγαλε σε πληστηριασμό. Δεν είχε την κυριότητα. Αν είχε την κυριότητα, θα είχε και την ευθύνη. Συμβουλευόμαστε τη νομική μας υπηρεσία, προχωράμε με ασφάλεια σε ό,τι κάνουμε, προκειμένου να μην είναι όσο μπορούμε να λειτουργούμε σύνομα και με αυτά που
έχουν να κάνουν με τους σύνομα και με τους νόμους. Και να μην υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες για να μπορεί να διευκολύνεται και το δικό σας έργο, γιατί ο κάθε πολίτης, το καταλαβαίνετε κι εσείς και το κατανοείτε, ότι μερικές φορές είτε άδικα είτε δίκαια, τον πρώτο που θα σκεφτεί να απευθυνθεί είναι η Δημοτική Αρχή. Εκεί θα πάει. Εσείς θα τον κατευθύνετε ότι δεν είναι δική μου δικαιοδοσία, πήγαινε αλλού. Ο άλλος μπορεί να τον στείλει αλλού και έτσι υπάρχει ένας κικαιώνας που και εσάς σας βάζει σε δύσκολη θέση, αλλά και τους πολίτες όμως που δεν ξέρουν προς το που να πάνε, που πρέπει να απευθυνθούν. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, ναι, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο και πιστέψτε με πραγματικά ότι είμαστε μια δημοτική ομάδα η οποία προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματική και άμεση και όσο το δυνατόν να παρακάμψουμε αυτή τη λεγόμενη που λέτε όπως πολύ καλά λέτε τη γραφειοκρατία. Έτσι. Γιατί αυτό είναι που παράγει χρόνο προκειμένου να προβούμε σε ενέργειες και πολλές φορές μπορεί να έχει και θλιβερές επιπτώσεις σαν και αυτή που το περιστατικό που έγινε σήμερα. Εγώ αυτό που έχω επίσης να πω είναι ότι βρισκόμαστε εκεί πέρα εδώ και αρκετή ώρα. Αυτό έχετε από το πρωί σχεδόν όταν κατέρευσε αυτό το κτίριο. Και εσείς και ο Δήμαρχος. Εμείς στείλαμε μετά με κατόπιν εντολής και της πυροσβεστικής, ναι, ιδιωτικό GCB προκειμένου να απομακρύνει και τα μπάζα και από την παρακίνηση. Αφού είχατε πάρει άδεια από όλους αυτούς οι οποίοι παρεμβάλλονται. Ήταν η πυροσβεστική εκεί και προκειμένου να ελέγξουν και αυτοί αν υπάρχουν ανθρώπινες ζωές, γιατί είχε και υπόγειο. Έπρεπε να πάρετε άδεια. Έπρεπε, μας έδωσε εντολή, οπότε με ιδιωτικό GCB πήγαμε εκεί πέρα. Βάλαμε έναν ιδιώτη και απομάκρυνε κατά κάποιο τρόπο τα μπάζα προκειμένου να ελεγχθεί περαιτέρω ο χώρος. Και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο ανθρώπινης ζωής απόλυτες, κάτω από τα συντρίμια. Ναι, ακριβώς. Κύριε Σφίκα, να σας ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Την Παρασκευή 11 Ιουνίου ο συνοικισμός Καστριώτισσας Ετωλοκαρνανίας που ανήκει στο Δήμο Αμφιλοχίας υποδέχθηκε τον Δασάρχη για να του υποδείξει την τοποθεσία για την ανέγερση Ιερού Ναού. Οι κάτοικοι του συνοικισμού επιζητούν τη δημοσιοποίηση του γεγονότος γιατί όπως λένε η Καστριώτισσα είναι ένα από τα λίγα χωριά της Ελλάδας που δεν έχει εκκλησία. Η βοήθεια όλων τονίζουν στην ανακοίνωσή τους. Όσων μπορούν να βοηθήσουν, είτε λέγονται τοπικοί φορείς ή συμπολίτες μας, μετά από παρακλήσεις πολλών ετών θα ήταν αρκετοί. Φτάνει το όραμά μας να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους σας εκ των προτέρων, τονίζουν στην σχετική ανακοίνωση όπως είπαμε. Στο σημείο αυτό να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από 5η έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Φέτα 5,95 το κιλό. Μέλισσα νούμερο 6, 7 και 10 40% φθηνότερα. Μευγάλ γιαούρτια επιδόρπια και ροφήματα 30% φθηνότερα. Γιάκοψ καφέδες στιγμής και εσπρέσο 30% φθηνότερα. Herbal Essences Head & Shoulders και Lenore 50% φθηνότερα. Ελωμάς, με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Επίσης μέχρι την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε γραβιέρα Κρήτης μόνο 8,49 το κιλό. Μάξι χαρτί κουζίνας επαγγελματικό δίφυλλο 2 κιλών μόνο 3,99. Liberty χαρτί υγείας τρίφυλλο δεκάρι 2,67. Τυρί Gouda Gedam Γερμανίας μόνο 4,99 το κιλό. Τυρί Λευκό Αγελάδος Βοσκοπούλα 3,89 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο συνεταιρισμού Νοπό 5,49 το κιλό. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Άρτας διοργανώνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα κοινωνική συμφωνία για την πράσινη μετάβαση για τον οικολογικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Ομιλητές στην διαδικτυακή αυτή εκδήλωση θα είναι η κυρία Ρένα Δούρου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνη για την κλιματική κρίση, το περιβάλλον και την ενέργεια, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παρεμβαίνει στην συζήτηση η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Άρτας, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Εμείς θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Ρένα Δούρου,
την οποία βεβαίως γνωρίζουμε, αλλά σήμερα με αντικείμενο μάλλον την πράσινη ενέργεια, το τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, θα έχουμε την ευκαιρία να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτό που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως στα τελευταία χρόνια. Κυρία Δούρου, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και δεν σας κρύβω, χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνομιλήσω με μια κυρία λειτουργό της ενημέρωσης. Συνήθως ο χώρος της δημοσιογραφίας, όπως και άλλοι χώροι, ανδροκρατείται. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν βεβαίως αξιόλογες γυναίκες όπως και εσείς, αλλά συνήθως μας δίνουν τα γυναικεία πολιτικά πεδία, πολιτισμός, κοινωνική πολιτική. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Ευαγγέλου, που είμαι έστω και από μακριά μαζί σας. Να είστε καλά. Πήρατε μέρος πριν από λίγες μέρες στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για την οικολογία. Τι είναι η πράσινη ανάπτυξη που προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και σε τι διαφέρει από όσα προτείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Ναι, πράγματι, κυρία Ευαγγέλου, ήταν μάλιστα μια εκδήλωση που για όσους συμπολίτες σας, συνδημότες σας έχουν την ευκαιρία να έρχονται εδώ στην Αθήνα, θα γνωρίζουν το θέατρο της Ρεματιάς στο Βαλάνδρη, και ήταν λοιπόν μια εκδήλωση που έγινε σαν πάρα πολύ συμβολικό χώρο. Είναι, ξέρετε, για εμάς εδώ στο Λεκανοπέδιο, από τους τελευταίους χώρους πρασίνου, αστικούς χώρους πρασίνου, σε ένα υπερκορεσμένο αστικό ιστό. Να πω ευθύς εξ αρχής, κυρία Ευαγγέλου, ότι δεν ήταν μια στενά κομματική εκδήλωση. Θα έλεγα ότι ήταν μια συζήτηση που ακολούθησε την εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα και στην οποία όσοι έχουν την ευκαιρία ή την πολυτέλεια να την αναζητήσουν διαδικτυακά, θα δουν ότι πήραν μέρος εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, οικολογικών οργανώσεων, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, νέοι και νέες. Ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις σχετικά με αυτό που και εσείς αναφέρατε, πράσινη μετάβαση, τι σημαίνει. Αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες του πλανήτη πρέπει, οφείλουν να κινηθούν προς ένα μέλλον χωρίς ορυκτά καύσιμα. Άρα, όταν μιλάμε για πράσινη μετάβαση, που ορθά επισημαίνεται δια της ερώτησής σας, αναζητούμε ένα μέλλον το οποίο θα είναι ένα μέλλον καθαρής πράσινης ενέργειας. Διαφορετικά, κυρία Ευαγγέλου, και μακριά από μένα ο ρόλος της Κασάνδρας, άλλωστε ποιος τον θέλει αυτό το ρόλο, κινδυνεύει ο πλανήτης, κινδυνεύουν οι ζωές μας, κινδυνεύουν οι ζωές των παιδιών μας, και γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν μιλάω αόριστα, δεν μιλάμε αόριστα. Είναι, για παράδειγμα, οι επιστήμονες του ΟΗΕ που έχουν θέσει πολύ συγκεκριμένες θεσμίες για να πιάσουν τους στόχους περιορισμού καταρχήν και κατάργησης κατόπιν των εκπομπών αερίου διοξιδίου του άνθρακα, των αερίων του θερμοκηπίου, όπως λέμε αλλιώς, το 2030 και το 2050. Όμως, θα μου επιτρέψετε, κυρία Ευαγγέλου, να πω ότι αν και πλέον όλοι και όλες μας μιλάμε για αυτή την πράσινη μετάβαση, νομίζω και λυπάμαι γι' αυτό ότι δεν την εννοούμε με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ, αν θέλετε, βρίσκεται και η ριζική μας διαφορά με την σημερινή κυβέρνηση, την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Δηλαδή, έχουμε, θα σας το έλεγα πολύ απλά, υπάρχει διαφορά της αριστεράς, των δημοκρατικών δυνάμεων, με τη δεξιά. Και αυτή είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την ελεύθερη προσέγγιση που εκφράζει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Άρα, σε ένα ερώτημα που θα μου λέγατε πώς πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουμε στην πράσινη μετάβαση, σας λέω λοιπόν ότι εμείς πιστεύουμε ότι η πράσινη μετάβαση δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να μετατραπεί σε άλλο ένα εργαλείο εμβάθυνση των ανισοτήτων και δημιουργίας νέων οικονομικών και κοινωνικών αποκλεισμών. Yeah. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, κυρία Ευαγγέλου, και αυτό θα είναι απαράδεκτο, η πράσινη μετάβαση να γίνει τιμωρία εκείνων που, για παράδειγμα, δεν έχουμε χρήματα να αγοράσουμε ένα από τα πανάκριβα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, ή που δεν έχουμε χρήματα να ανακαινήσουμε βιοκλιματικά το σπίτι μας. Άρα, σε αυτή την εκδήλωση, τι αναζητήσαμε με τη βοήθεια ειδικών και αρμοδίων και όχι προτάσεις μιας κομματικής ελίτ που ιδίως στους νέους και στις νέες υπάρχει και θέμα αξιοπιστίας. Στις δικές μας προτάσεις θα βρείτε ότι επιθυμούμε μια μετάβαση σε έναν κόσμο καθαρής ενέργειας και σε αυτό να έχει συμμετοχή ο πολίτης, ο Δήμος, η περιφέρεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο την παραγωγή ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια που υπάρχει περίπτωση να μας απειλήσει και βεβαίως να δημιουργηθούν σοβαρές θέσεις εργασίας.
λυπάμαι πολύ, μετράω τα λόγια μου. Όταν συζητάμε τώρα οι δύο μας για την πράσινη μετάβαση και μας ακούνε πολλοί και πολλές, περισσεύει ο χρόνος νομίζω για στήρα αντιπολίτευση. Αλλά δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία βλέπει όλη αυτή τη διαδικασία ως υπόθεση αγοράς και μερικών μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς θέλουμε η πράσινη μετάβαση να μετασχηματίσει την οικονομία με δικαιοσύνη, ισότητα και με περισσότερη δημοκρατία. Είπα πάρα πολλά, συγχωρέστε με, αλλά είναι μια ερώτηση που σπάνια τίθεται. Και σπάνια αναζητούμε να εξηγήσουμε με νυφαλαιότητα τι σημαίνει πράσινη μετάβαση και ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Επειδή όμως, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός της χώρας χαρακτήρισε το νησί της Αστυπάλαιας ως το πρώτο πράσινο νησί, γενικότερα όμως, και σύμφωνα με αυτά που είπατε λίγο πριν απαντώντας στο ερώτημα, δεν νομίζω ότι διαφαίνεται ότι υπάρχει μία φιλοπεριβαλλοντική πολιτική στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σας είπα ευθύς εξ αρχής ότι δεν θέλω να μετατρέψω την κουβέντα μας σε μία... Όχι, αλλά υπάρχει ένας χαρακτηρισμός ενός ελληνικού νησιού. Προς τον κύριο Μητσοτάκη, ιδίως όταν μιλάμε, ξαναλέω, για το μέλλον των παιδιών μας. Όμως λυπάμαι πάρα πολύ, διότι ο κύριος Μητσοτάκης και στο θέμα του περιβάλλοντος, όπως και σε τόσα άλλα, έχει επιλέξει μια επικοινωνιακή προσέγγιση, όπως αυτή που είδαμε στην Αστυπάλαια, την οποία λαφεμένα, σέβομαι την πρόσκληση, για να μην πω κάποιο πιο βαρύ χαρακτηρισμό, βάφτισε ως πράσινο νησί, ενώ αυτό δεν ισχύει. Πράσινα νησιά, για παράδειγμα, είναι όντως η Τήλος και η Στράτης, που πήραν αυτό τον τίτλο επικυβέρνησης Τσίπρα και αν είχατε το χρόνο, αν μπορεί η οργάνωση παραγωγής του καναλιού να αναζητήσει τη δήμαρχο της Τήλου, θα δείτε ότι εκεί έχουν φτάσει ακόμα και στην αποθήκευση ενέργειας από πράσινες πηγές ενέργειας. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν είναι ότι λειτουργεί απλά επικοινωνιακά έτσι, και βαφτίζει το κρέας ψάρι, όπως τα λέει συγχωρημένη γιαγιά μου, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ, διότι αυτό θα της το έδινα, όπως λέμε, λαϊκότροπα και απλά, αλλά λειτουργεί κατά του περιβάλλοντος. Θέλω να θυμίσω σε όσους παρακολουθούν την κουβέντα μας ότι πριν από ένα χρόνο, στην πρώτη φάση της πανδημίας, με τη Βουλή να υπολειτουργεί, με το να μην ξέρουμε ακόμα τι μας έχει συμβεί, έσπευσε άρον-άρον να ψηφίσει ένα νόμο που όχι την πράσινη μετάβαση δεν ευνοεί, αλλά κυριολεκτικά ανοίγει την πόρτα για την καταπάτηση ακόμα και των προστατευόμενων περιοχών Natura, κατήργησε με αυτό το νόμο τους φορείς που προστατεύουν αυτές τις περιοχές και ουσιαστικά έχει κλείσει το μάτι σε μια λογική άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στο όνομα δήθεν της ανάπτυξης αναπαράγει το λάθος δίλημα η ανάπτυξη περιβάλλον, ενώ βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό που βλέπουμε με πολύ μεγάλη αγωνία, όχι ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ως Ευρωπαία Ελληνίδα πολίτης, είναι ότι όλη αυτή η άναρχη λογική που ουσιαστικά κατήργησε την αυστηρότητα των αδειοδοτήσεων των περιβαλλοντικών, έχει οδηγήσει πολλές τοπικές κοινωνίες να είναι εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι. Και αυτό θα το πληρώσει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό θα το πληρώσει το μέλλον των παιδιών μας. Ναι, εάν δεν προλάβουμε να σταματήσουμε την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να προχωρήσουμε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει γίνει far west. Και εγώ καταλαβαίνω ότι στην Εύβοια και στην Τίνο, στα Άγραφα και αλλού, οι τοπικές κοινωνίες ξεσηκώνονται, διότι δεν έγινε κανένας είδους διαβούλευση. Και γιατί δεν ξέρουμε, ας πούμε, οι ανανεώσιμες, ή μάλλον εγώ ξέρω. Τώρα, άσχετο αυτό το ερώτημα και εμβόλυμα. Και αν πάρουν αποφάσεις οι τοπικές κοινωνίες, θα είναι ουσιαστική η απόφαση αυτή η οποία θα πάρθει. Δηλαδή, θα ληφθεί υπόψη ή απλά θα είναι, ας πούμε, μία απόφαση έτσι για να φαίνεται. Ουσιαστικά. Κοιτάξτε, σε μια σοβαρή αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, σας λέω έτσι, όχι σε κάποιο επαναστατικό ριζοσπαστικό, οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε και να παίρνουμε σοβαρά υπόψη τις τοπικές κοινωνίες και τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων. Ναι. Λυπάμαι όμως πάρα πολύ, διότι από τον Ιούλιο του 2019 θα μπορούσα να σας πω πλήστα όσα παραδείγματα που δεν αφορούν μόνο το περιβάλλον, που αφορούν την παιδεία, που αφορούν την εργασία, που αφορούν το εισόδημα, όπου η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, δεν παίρνει σοβαρά τις τοπικές κοινωνίες, ούτε το κόσμο. Άρα... Και άρα λυπάμαι και ανησυχώ
διότι εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε διατρανώσει ότι είμαστε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και όχι ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισαν τον νόμο αυτό νόμο έγκλημα, που μην έχοντας ένα χωροταξικό εθνικό σχέδιο για το πού θα τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες, παίρνοντας υπόψη κριτήρια περιβαλλοντικά, ανταποδοτικά προς τις τοπικές κοινωνίες, μου φαίνεται ότι πως το πάμε θα ξεφτρώσει καμιά ανεμογεννήτρια και στην Ακρόπολη. Εσείς, μετά την Περιφερειάρχη. Έτσι, ήσασταν Περιφερειάρχης Αττικής, σήμερα είστε επικεφαλής Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Και να το εστιάσουμε λίγο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κλιματική αλλαγή και πόσο ουσιαστικός μπορεί να είναι? Κυρία Βαγγέλου, ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί πραγματικά μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν χρειάζεται κάποιος να υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ένα δημοσιογράφος όπως εσείς, για να διαπιστώσει το τους οι τοπικές αρχές, οι δημοτικές, οι περιφερειακές, είναι πολύ πιο κοντά στους πολίτες από ότι είναι η εκάστοτε εθνική κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο και η τοπική αυτοδιοίκηση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει και τις αρμοδιότητες και τους πόρους για να λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες παρεμβάσεις από την υγεία ως και την κλιματική κρίση. Και θέλω να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, για να μην γενικά πολιτικολογούμε. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών αποφάσισε να συμπεριλάβει μεταξύ των προτεραιοτήτων του τις τοπικές δράσεις κατά της κλιματικής κρίσης. Στη χώρα μας, δυστυχώς, η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο δεν συνέχισε την προσπάθεια αναβάθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛΚΟ Λόγων Πράσινων, αλλά με την ακύρωση της απλής αναλογικής, υποβάθμισε τους Δήμους, υποβάθμισε τα περιφερειακά συμβούλια σε ρόλο εκτελεστή των αποφάσεων της κρατικής εξουσίας και μιλάμε ουσιαστικά για τη γνωστή και αποτυχημένη συνταγή του παρελθόντος. Δηλαδή, να περιφεροποιούνται οι Δήμοι και οι περιφέρειες και να εμποδίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να απελευθερώσει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Και αυτό, ξέρετε, δεν το πληρώνει ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, το πληρώνει ήδη η χώρα, διότι οι δυνατότητες που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δυστυχώς δεν τις υιοθετούμε, όπως υιοθετούμε για παράδειγμα περιοριστικές οικονομικές πολιτικές ασμένως, δείχνουν ότι και για την κλιματική κρίση, αλλά και για την υγεία, για το προσφυγικό μεταναστευτικό, η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων και δυσκολιών. Να ρωτήσω λίγο. Όλα αυτά συνδέονται, που είπατε λίγο πριν, θα πρέπει να υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμός, να υπάρχει προγραμματισμός, γιατί δεν γίνεται να μην υπάρχει στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλωστε, προς τα εκεί είναι το μέλλον. Αλλά όλα αυτά όμως, όταν δεν υπάρχει κτηματολόγιο, όταν ακόμη κάποιες περιοχές, οι βασικοί χάρτες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή οριοθετημένη περιοχή που να ξέρει κανείς ποια είναι η δημόσια έκταση, ποια είναι η ιδιωτική. Και απ' την άλλη υπάρχουν τα εθνικά πάρκα, υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως εθνικά πάρκα. Πώς μπορεί να προχωρήσει όλο αυτό, πώς μπορεί να μιλάμε για μετάβαση στην αυριανή πράσινη ενέργεια? ΣΥΥΠΑΣ, για να θυμηθώ την ιστορική ρήση, και σε αυτό μπορούσα να προσθέσω και άλλα. Δηλαδή, πραγματικά, από το Ιούλιο του 2019 ως τα σήμερα, έχουμε μια οπισθοδρόμηση σε μια γενναία προσπάθεια που έγινε, και αύριο θα έχουμε την ευκαιρία με τον πρώην Υπουργό να διοδολογήσουμε χρονικά, που έγινε στην προηγούμενη θητεία, την κυβερνητική. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια τότε, κυρία Ευαγγέλου, να καλύψουμε τον χαμένο ευρωπαϊκό χρόνο, όπως συνηθίζω να λέω. Διότι όσοι είμαστε επιφορτισμένοι να εκπροσωπούμε την πατρίδα μας σε διεθνή φόρα ή σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως εγώ ως αντιπρόεδρος του Κογκρέσου, έχω μεγάλη δυσκολία να εξηγήσω γιατί στο κατά τα άλλα κράτος μέλος που λέγεται Ελλάδα, την πατρίδα μας, έχουν περάσει τόσες δεκαετίες, έχουν περάσει χρηματοδοτήσεις από μεριάς της Κομισιόν και δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε κτηματολόγιο, να έχουμε δασολόγιο. Και θυμάμαι τον κύριο Φάμελ ως υπουργό τότε να παίρνει τους δασικούς χάρτες σε ένα ποσοστό της τάξης του 6% και μετά την παράδοση της διακυβέρνησης του τόπου στη Νέα Δημοκρατία να έχουν φτάσει
σε διψήφιο ποσοστό. Όμως αυτό σταμάτησε. Έχει σταματήσει η διαδικασία του κτηματολογίου. Έχει χρεοκοπήσει ο ΕΛΑΠΕ, ο ειδικός δηλαδή λογαριασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον χρεοκόπησε η σημερινή κυβέρνηση στο όνομα της διάσωσης της ΔΕΗ. Έχει παγώσει ο εξαιρετικός νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες, κάτι που ίσως παρακολουθούν την κουβέντα μας να μην το γνωρίζουμε, αλλά οι ενεργειακές κοινότητες είναι κάτι που, για παράδειγμα, στη Γερμανία της κυρίας Μέρκελ, όχι του Αλέξη Τσίπρα ή της Δούρου, είναι ο θεσμός με τον οποίο το 30% της ενέργειας που παράγεται είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των ενεργειακών κοινοτήτων, που ήδη σας είπα ότι είναι ένας πρωτοπόρος θεσμός, αφού επιτρέπει στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, σε ένα δήμο, σε μια περιφέρεια, να παράγει ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Λέω λοιπόν ότι μαζί με τον περιβόητο νόμο έκτρωμα, με όσα γίνανε με τις περιοχές Natura, σωστά αναρωτιέστε και πώς θα προχωρήσουμε προς το μέλλον με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν όλα αυτά έχουν παγώσει, έχουν καθυστερήσει και μου δημιουργούν, ξαναλέω, ως Ελληνίδα γυναίκα, μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν είμαι από αυτούς που θα πηγαίνω στο εξωτερικό και θα καταγγέλω τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είναι και δικός μου Πρωθυπουργός, να τα εξηγήσω στους ξένους συνομιλητές. Θέλω να σε ευχαριστήσω, κυρία Δούρου, να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Και εγώ, και να προσέχετε, και να καλέσουμε όλους και όλες να εμβολιαστούν για να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας απέναντι σε αυτό που απειλεί τις ζωές μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε 18 κτίρια της χώρας ζωντανεύει αυτό το Σαββατοκύριακο η Ελληνική Επανάσταση στα πλαίσια μιας κεντρικής δράσης της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Η προβολή θα γίνεται ταυτόχρονα και στις 18 πόλεις και θα επαναλαμβάνεται αναμισάωρο από τις 9.30 έως τις 11.30 το βράδυ. 12 και 13 Ιουνίου η Ελληνική Επανάσταση ζωντανεύει σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο μιας κεντρικής δράσης της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Σε χαρακτηριστικά κτίρια 18 πόλεων προβάλλεται με την τεχνική του Project Mapping η επιθυμία ελευθερίας. Πρόκειται για μια οπτικοποιημένη αφήγηση του αγώνα του 1821 μέσα από έργα τέχνης που αναφέρονται σε αυτόν. Η προβολή γίνεται ταυτόχρονα στις όψεις και των 18 επιλεγμένων κτιρίων με προεξάρχον το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. Εκτός από την ιστορία της Επανάστασης, οι προβολές συνδέονται και με στοιχεία της νεότερης ιστορίας κάθε πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εγχείρημα projection mapping που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, ενώ η δημιουργία του καλλιτεχνικού αφηγήματος του υλικού και η προσαρμογή του πάνω στα κτίρια έγινε από το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Εφιών Περιβαλλόντων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι πόλεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η δράση είναι Αθήνα, στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, Αλεξανδρούπολη, στη Ζαρίφιο Παιδαγωγική Ακαδημία, στο Ηράκλειο, στο κτίριο Περιφέρειας Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο, στα Γιάννενα, στο Δικαστικό Μέγαρο, στην Καλαμάτα, Οικαστικό Εργαστήρι Κέντρο Τέχνης, στην Κέρκυρα, στο Παλαιό Δημαρχείο, στη Λαμία, στο Δημοτικό Θέατρο, στη Λάρισα, στη Λέση Αξιωματικών Φρουράς, στο Μεσολόγγι, στη Δημοτική Πινακοθήκη, στην Άουσα, στο Δημαρχείο, στο Ναύπλιο, στο Δημαρχείο, στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο Δημαρχείο της Ρόδου, στο Θέατρο Απόλλων στη Σύρο, στο Δικαστικό Μέγαρο στην Τρίπολη, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά, στο τείχος του Κάστρου στη Χίο. Η επιλογή των κτηρίων έγινε από τους ίδιους τους Δήμους, ενώ για την προετοιμασία της δράσης υπήρξε στενότατη συνεργασία της Επιτροπής Ελλάδα 2021 με την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι προβολές θα έχουν διάρκεια 18 λεπτά και θα επαναλαμβάνονται ανά μισή ώρα από τις 9.30 το βράδυ έως τις 11.30. Σημειώνεται ότι το εικαστικό περιεχόμενο επενδύεται από μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση, ενώ οι προβολές θα ενισχυθούν από μια εγκατάσταση με ατμοσφαιρικά στοιχεία φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο. Σημειώνεται επίσης ότι εν λόγω δράση είχε προγραμματιστεί και ήταν έτοιμη προσυλλοποίηση την 25η Μαρτίου, εξαιτίας όμως των περιορισμών που επέβαλε εκείνη τη χρονική περίοδο, η πανδημία αναβλήθηκε.
Το θέμα της προβολής είναι η αφήγηση της Επανάστασης του 1821 με αφετηρία τα προεπαναστατικά χρόνια και κατάληξη τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Το υλικό που συνθέτει το εικαστικό αφήγημα προέρχεται από πίνακες ζωγραφικής αλλά και άλλα τεκμήρια όπως βιβλία ή επίσημα κείμενα. Ειδικότερα για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από 300 γραβούρες και πίνακες από μουσεία, δήμους και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ τα καλλιτεχνικά επεισόδια του έργου δημιουργήθηκαν από μια ιδιαίτερη μεθοδολογική προσέγγιση του Πανεπιστημίου, η οποία δίνει ζωή στα έργα τέχνης προσθέτοντας βάθος, κίνηση και ήχο με την τεχνική του animation. Έτσι, κατά τη διάρκεια της προβολής, ο θεατής θα έχει την ευκαιρία να δει απεικονίσεις από τη ζωή στην Ελλάδα πριν την Επανάσταση, να ακολουθήσει τα γεγονότα που οδήγησαν στην έκρηξη του αγώνα, όπως η σύσταση της φιλικής εταιρείας, είτε η εξέγερση στη Μολδοβλαχία, να παρακολουθήσει δραματοποιημένες καθοριστικές στιγμές του αγώνα, όπως η μάχη στα Δερβενάκια ή την έξοδο του Μεσολογγίου, να μάθει για τις πρώτες εθνοσυνελεύσεις, το φιλελληνισμό και το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας. Η προβολή του καλλιτεχνικού αφηγήματος προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες διαστάσεις του κάθε κτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη εκτός από το μήκος και το πλάτος του και πολλές άλλες πτυχές, όπως τα παράθυρα, την υλικότητα, τις συνθήκες φωτισμού και άλλα. Ένα περίπου μήνα μετά τις προβολές θα ξεκινήσει η λειτουργία μιας ψηφιακής εφαρμογής, η οποία με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας θα προσφέρει τη δυνατότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες των 18 πόλεων να παρακολουθούν μέσα από το κινητό τηλέφωνο ή το τάμπλετ τους το οπτικοακουστικό αφήγημα που προβάλλεται 12 και 13 Ιουνίου. Ο κάθε χρήστης, αφού έχει εγκαταστήσει δωρεάν την εφαρμογή στη συσκευή του, θα μπορεί να παρακολουθήσει το έργο εφόσον σταθεί σε ενδεδειγμένη θέση μπροστά από το κάθε κτίριο και στοχεύοντας με την κάμερα της συσκευής στην όψη του. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής θα έχει πρόσβαση σε πλήθος ενημερωτικών πληροφοριών για τις δράσεις της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το έργο υλοποιείται με την επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή και διευθυντή του εργαστηρίου Κωνσταντίνου Αλκέτα Ουγκρίνη και τη σκηνοθετική επιμέλεια του Θεόδωρου Εσπίρητου. Η Μαριάν Θηλιάπη, επιστημονική συνεργάτηδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχει αναλάβει τη γενική διαχείριση του έργου, στο οποίο εργάζονται συνολικά 41 επιστημονικοί συνεργάτες και ερευνητές του εργαστηρίου σε Αθήνα και Χανιά. Η πρωτότυπη μουσική γράφτηκε από τον Γιώργο Μαγλουά. Το εργαστήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ένα από τα πιο εξωστρεφή ακαδημαϊκά εργαστήρια στην Ελλάδα, με ενεργή διεθνή παρουσία στον τομέα της αρχιτεκτονικής και των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Η έρευνα αιχμής και οι μεθοδολογίες που αναπτύσσει βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς, με κυριότερους αυτούς της εκπαίδευσης, της τέχνης, του πολιτισμού, του δημόσιου χώρου και του τουρισμού.
τουρκική αστυνομία εφιστά την προσοχή όλων των πολιτών, ενώ και νέες περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα της ιδιότητας του λογιστή συγγενικού προσώπου καταγράφονται τις τελευταίες μέρες σε Άρτα και Γιάννενα. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ύστερα από μεθοδική έρευνα, ταυτοποίησαν τα στοιχεία ημεδαπού που κατηγορείται για απόπειρα απάτης, η οποία έγινε στις 9 Ιουνίου στην Άρτα. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος προσέγγισε ηλικιωμένη, παριστάνοντας το λογιστή του γιού της και της ανέφερε ψευδώς ότι ο γιος της είναι δικαιούχος επιστροφής από την εφορία χρηματικού ποσού 13.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος της ζήτησε το χρηματικό ποσό των 4.800 ευρώ για την κάλυψη δικών του οικονομικών αναγκών και προκειμένου να την πείσει, προσποιήθηκε ότι συνομιλεί στο τηλέφωνο με το γιο της, ο οποίος ήταν δήθεν σύμφωνος με την παράδοση των χρημάτων, πλην όμως εκείνη δεν πίστηκε. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Άρτας. Την εμπλοκή του ωστόσο σε δύο ακόμη περιπτώσεις του ημεδαπού κατηγορούμενου, ο οποίος είχε παραστήσει το λογιστή, ταυτοποίησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων σε συνεργασία και με το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, άγνωστη ημεδαπή, συνεργός του κατηγορούμενου, προσέγγισε στις 10 Ιουνίου το πρωί στην πόλη των Ιωαννίνων ηλικιωμένη, προσποιούμενη ότι είναι λογίστρια της ανιψιάς της. Αφού την έπεισε ότι η ανιψιά της οφείλει σε αυτή το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ λόγω λογιστικών υποχρεώσεων, μετέβησαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, όπου εκείνη της παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ. Στη συνέχεια, η άγνωστη γυναίκα επιβίβασε την ηλικιωμένη σε αυτοκίνητο, στο οποίο ανέμενε ο κατηγορούμενος, με σκοπό δήθεν να τη μεταφέρουν στο σπίτι της αδελφής της και τελικά την αποβίβασαν σε άλλο σημείο της πόλης και τράπηκαν σε φυγή. Από την παραπάνω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι λίγη ώρα πιο πριν ο κατηγορούμενος και η άγνωστη συνεργός του είχαν αποπειραθεί να εξαπατήσουν και άλλη ηλικιωμένη, στην οποία η άγνωστη γυναίκα παρουσιάστηκε ως λογίστρια των γιών της, που δήθεν την χάνουν δικαιούχοι επιστροφής από την εφορία χρηματικού ποσού 16.000 ευρώ, και αφού την επιβίβασαν στο αυτοκίνητό του, τη ζήτησαν το χρηματικό ποσό των 4.400 ευρώ, χωρίς όμως εκείνη να ενδώσει. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ιωαννίνων. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πύρου υπενθυμίζει χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών. Μην πείθεστε εύκολα από άτομα τα οποία σας πλησιάζουν ως γνωστοί συγγενικών φιλικών προσώπων. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας. Στην περίπτωση αυτή να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί συγγενείς σας. Και τέλος, να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές αρχές ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Αναδόχους για οδικά έργα στις 4 περιφερειακές ενότητες ανέδειξε μεταξύ άλλων κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Υπήρου. Αναλυτικά κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και αναδείχθηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι των έργων, κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Άρτα, στη διασταύρωση προστοπική κοινότητα Νεοκεσάριας, προϋπολογισμού 1.126.000 ευρώ. Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Άρδωσης, αποκαθίζηση διακοπής οδού, άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγιά Πάργας Πέρδικα Θεσπρωτείας, βελτίωση βατότητας κατασκευή τεχνικών σήμανση και ασφάλεια οδικών τμήματων στο Δήμο Πρέβεζας, έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας, ασφαλτοστρώσεις οδικών τμήματων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας, αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα Κράψη, ενώ αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα, καθαρισμός ρήθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ηλεκτροφωτισμός της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών, συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Άρτας Καρδίτσας.
Επίσης, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τα έργα μεταξύ της περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιωνίων, Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου Προμήθεια, Μεταφορά και Εγκατάσταση Λιόμενου Κοντέινερ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζα στο πλαίσιο αντιμετώπισης πανδημίας του COVID-19. Μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου Αποκατάσταση Αγιογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλαριτών, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου και καταβολής της ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Ηπείρου που επλήγησαν από τον COVID-19. Μέχρι τώρα ολοκληρώθηκε ο πλήρης έλεγχος δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας και έχουν καταβληθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ηπείρου 3 εκατομμύρια ευρώ σε 297 δικαιούχους. Η διαδικασία επιτεχύνεται και προωθούνται συνεχώς ολοκληρωμένοι φάκελοι προς πληρωμή, με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη να αναφέρει ενημερώνοντας τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι η πρώτη που άρχισε τις πληρωμές σε τέτοιο βαθμό, ενώ συνέστησε στις δικαιούχες επιχειρήσεις κατά την υποβολή των ετοιμάτων πληρωμής να μεριμνούν για την κατάθεση όλων μαζί των προβλεπόμενων δικαιολογητικών ώστε να διεκπεραιώνεται ταχύτατα ο έλεγχος. Ένα ακόμη έργο που θα βελτιώσει το υφιστάμενο οδικό δίκτυο σε περιοχές του Δήμου Αρταίων ξεκινά το επόμενο διάστημα μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμαρχο Χρήστο Τσιρογιάννη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Πρόκειται για 4 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώσεων σε Κορονησία, Καμπή, Άγιο Σπυρίδωνα, Γραμμενίτσα, Κωστακιούς και Κεραμάτες με προϋπολογισμό έργου 580.000 ευρώ και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Πρωτοβουλία Λίντερ. Κατά τη διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης, ο Δήμαρχος ανέφερε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα έργα για τις τοπικές κοινότητες, αφού χιλιόμετρο το χιλιόμετρο βελτιώνεται η ασφάλεια και η προσβασιμότητα σε όλο το εύρος του Δήμου. Στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας ίδρυσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία έχει οριστεί να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Ιουνίου, το τμήμα Άρτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά από έγκριση της κεντρικής διοίκησης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Αγία Θεοδώρα του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος του τμήματος, κ. Βασιλείου, το μέλος, κυρία Μπίζα Παπαγεωργίου, η κοινωνική λειτουργός και ομάδα εθελοντών, οι οποίοι τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον COVID-19, είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο της δομής, κύριο Μπίζα, και τους φιλοξενούμενους ωφελούμενους, στους οποίους προσέφεραν προσωπικά δώρα. Ο κύριος Μπίζας, εκ μέρους της δομής, ευχαρίστησε θερμά όλους για την επίσκεψη που αποδεικνύει το συνεχές ενδιαφέρον του Ερυθρού Σταυρού για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και από ώρα 11.30 έως 12.30 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας ο ετήσιος έλεγχος γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών-σπουδαστριών της ΑΕΝ Ηπείρου, παρουσία τριμελούς επιτροπής από την ΑΕΝ Ηπείρου, την οποία αποτελούσαν ο διοικητής πλοίαρχος λιμενικού σώματος Παύλος Τιυκίδης, ο διευθυντής σπουδών πλοίαρχος Παντελεήμων Κίκερης και ο σημαιοφόρος Ευάγγελος Κόνης. Οι σπουδαστές-σπουδάστριες υποβάλλονται σε υποχρεωτικό έλεγχο γνώσης κολύμβησης πριν την πραγματοποίηση του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού, εξάμηνο πρακτικής εξάσκησης επιπλοίου. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Πρέβεζας μετά από πολλά χρόνια, καθώς φέτος το κολυμβητήριο ξεκίνησε νωρίς τη λειτουργία του και οι εξετάσεις πλέον πραγματοποιούνται στο εαρινό εξάμηνο και όχι στο χειμερινό, όπως ίσχυε με τον προηγούμενο κανονισμό των ΑΕΝ. Από τους υπεύθυνους στηρίχθηκαν σχολαστικά όλα τα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού COVID-19, καθώς και τα προβλεπόμενα μέτρα της Γενικής Γραμματέως Αθλητισμού για τη χρήση των κολυμβητηρίων, ενώ από τους 70 συμμετέχοντες κρίθηκαν επιτυχόντες οι 57. Μέχρι και την προηγούμενη χρονιά η συγκεκριμένη εξέταση λάμβανε χώρα σε κολυμβητήριο των Ιωαννίνων ή της Σάρτας, τα οποία ήταν διαθέσιμα.
Παρόντες ήταν τόσο ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, όσο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού Δημήτρης Καραμανίδης, οι οποίοι καλωσόρισαν τους σπουδαστές. Ο κύριος Γεωργάκος σε δήλωσή του ανέφερε: «Με χαρά υποδεχθήκαμε στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, ανταποκρινόμενοι άμεσα στο αίτημα της διοίκησης της Ακαδημίας. Η Πρέβεζα είναι μια πόλη άρρηκτα δεμένη με τη θάλασσα και τα παιδιά αυτά. Τα αυριανά στελέχη του εμπορικού μας ναυτικού ξεκινούν ουσιαστικά από την πόλη μας στα ταξίδια τους στις θάλασσες όλου του κόσμου. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την περιοχή μας και ο Δήμος στέκεται πάντα αρρωγός στη λειτουργία της. Εύχομαι σε όλους και όλες να έχουν καλοτάξιδες θάλασσες και να έχουν πάντα στην καρδιά τους το γαλάζιο της Πρέβεζας». Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος και λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου γενικά έθριος προβλέπονται καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τοπικές βροχές στη Δυτική Στερεά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας αμέσως τώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Όλο Δυτικά από εμάς. Να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.